προεκλογικά έσπηρε μυσαλλοδοξία και ψέματα με τα οποία σήμερα ο ίδιος ή τα στελέχη του είναι αντιμέτωποι σε όλη τη χώρα, αφού κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αμέσως μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση, αφού άλλαξε 5 αρμόδιους υπουργούς για το μεταναστευτικό μέσα σε μόλις 6 μήνες διακυβέρνησης, αφού ανακοίνωσε 3 διαφορετικά σχέδια αποσυμφόρησης των νησιών χωρίς να λειτουργήσει κανένα, αφού εξήγηλε κλείσιμο τις Μόριες για να φτάσει σήμερα να έχει σχεδόν 30.000 ανθρώπους, ενώ στα τέλη του Ιουνίου ήταν λίγοι παραπάνω από 5.500, ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει με καθυστέρηση 6 μηνών τον μπάχαλο που έχει δημιουργήσει και προχωρά στην επανασύσταση του Υπουργείου που ο ίδιος κατήργησε. Και τοποθετεί μάλιστα στο επικεφαλής τον κύριο Μηταράκη, προκειμένου να σταματήσει το άλλο μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί με τις εσωτερικές κόντρες στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Ελπίζουμε τουλάχιστον να πείσει για την κίνησή του αυτή και τον υπουργό του κύριο Χρυσοχοΐδη, που μόλις προ 2 μηνών δήλωνε ότι δεν χρειάζεται αυτόνομο Υπουργείο Μετανάστευσης. Εάν η χαοτική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η ανικανότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν τόσο σοβαρή, θα ήταν για γέλια.